Κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται η έναρξη της ειδικής συνεδρίασης της Βουλής των Ελλήνων. Μοναδικό αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης είναι η ορκομοσία, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Συντάγματος, του εκλεγέντος με την ψήφο της Βουλής Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι αμέσως μετά τη λήξη της ειδικής συνεδρίασης της Βουλής των Ελλήνων της 18ης Φεβρουαρίου 2015, κατά την οποία εξελέγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σύμφωνα με τη δοθής από το Σώμα εντολή, η Πρόεδρος της Βουλής, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνοδευόμενη από τα μέλη του Προεδρείου του Σώματος, επισκέφτη τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριον Προκόπιο Παυλόπουλο και του ανήγγειλε εκ μέρους ολοκλήρου του σώματος το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεις ψηφοφορίας και την εκλογή του ως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Πρόεδρος της Βουλής, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξ ονόματος του σώματος, προσεφώνησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριον Προκόπιο Παυλόπουλο, ο οποίος και απάντησε στην προσφώνηση αυτή. Τα δύο κείμενα προσφώνησης και αντιφώνησης θα αναγνωστούν και θα καταχωριστούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής. Προσφώνηση της Προέδρου της Βουλής κυρία Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον εκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο και αναγγελία της εκλογής του. Κύριε Παυλόπουλε, με αίσθημα ιδιαίτερης δημοκρατικής τιμής και με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων, σας ανακοινώνω επίσημα εκ μέρους του Σώματος ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία με 233 θετικές ψήφους σας ανέδειξε επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σας εμπιστεύθηκε με την ευθύνη που συνοδεύει το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα σε μια κρίσιμη στιγμή για το λαό, για την κοινωνία, για την πατρίδα, για τη δημοκρατία. Σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή καλείστε να επιτελέσετε καθήκον δημοκρατικό, πατριωτικό, δικαιοκρατικό και κοινωνικό. Καλείστε να επανανοηματοδοτήσετε τον ανώτατο πολιτιακό θεσμό που θα εσακώσετε και τον οποίον πολλές εξουσίες στο παρελθόν επεδίωξαν και πέτυχαν να εργαλειοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν. Καλείστε να συγκροτήσετε ένα νέο υπόδειγμα άσκησης πολιτιακής εξουσίας με αποφασιστικότητα και σε ανυποχώρητη υπεράσπιση της κοινωνίας, της πατρίδας, της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών που για δεκαετίες διδάσκεται και που αποτελούν τον πυρήνα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Καλείστε να συμβολήσετε το νέο πολιτικό και πολιτιακό ήθος που συμπυκνώνει τις αρχές και τις αξίες για τις οποίες μάχεται σήμερα ο λαός μας και η κοινωνία. Καλείστε να υπερασπιστείτε και να εγγυηθείτε τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος και τη διάκριση των εξουσιών. Καλείστε με τις πράξεις σας να αποτυπώσετε συμβολικά τη δέσμευση για αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, κοινωνική προκοπή και πραγματική δημοκρατία. Ως Πρόεδρος της Βουλής είμαι πεπισμένη ότι δεν θα επιφυλάξετε στο Κοινοβούλιο ευνηδιασμούς αποστέρησης του δημοκρατικού του ρόλου και ότι θα λειτουργήσετε σε αγαστή συνύπαρξη με τη Βουλή ως εγγυητής της δημοκρατίας. Ότι θα επιδείξετε προσήλωση στη δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία, στην εθνική ανεξαρτησία, στη συλλογική αξιοπρέπεια, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ότι θα έχετε το σθένος να πείτε όχι στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, όταν και όπου χρειαστεί, και ότι δεν θα διστάσετε να ενεργοποιήσετε αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες δημοψηφίσματος ή να αναπέμψετε αντισυνταγματικά νομοθετήματα. Ότι θα συμμετέχετε θεσμικά στις διεκδικήσεις του λαού μας, στη διεκδίκηση για την αποτείναξη του μνημονιακού ζυγού, αλλά και στην κορυφαία διεκδίκηση καταβολής των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων.
και ότι δεν θα δεχτείτε να γίνετε εκτελεστικό όργανο κανενός. Αντλώ την πεποίθησή μου αυτή όχι μόνο από την εκτίμηση στο πρόσωπό σας και στην ακαδημαϊκή, επιστημονική και κοινωνική σας διαδρομή, αλλά από μια κορυφαία στιγμή της πολιτικής σας πορείας, όταν δοκιμάστηκε η δημοκρατία. Το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008, όταν δολοφονήθηκε από αστυνομικούς ο 15χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος και ενεργοποιήθηκαν μηντιακοί, κρατικοί, παρακρατικοί μηχανισμοί για τη συγκάλυψη της δολοφονίας, ήσασταν εκείνος που με αποφασιστικότητα και με αίσθημα δημοκρατικού καθήκοντος σταμάτησε τα κόκκινα γρανάζα. Ως Υπουργός Εσωτερικών της τότε κυβέρνησης, δηλώσατε αμέσως, δημόσια και απερίφραστα, ότι ένα τέτοιο γεγονός είναι ανεπίτρεπτο σε μια δημοκρατία υπό οσδήποτε συνθήκες και αποτελέσατε πηξίδα δημοκρατικής εγρήγορση για τους πολίτες. Στις δύσκολες στιγμές που διανύουμε και σε αυτές που έρχονται, σας εύχομαι και προσδοκώ τα ίδια δημοκρατικά αντανακλαστικά που ενεργοποιήθηκαν και ενέπνευσαν τη στάση σας εκείνη της νύχτας της 6ης Δεκέμβρη του 2008, να ενεργοποιούνται πάντοτε προς υπεράσπιση του πολιτεύματος, της κοινωνίας, των αδυνάμων, των θυμάτων, της δημοκρατίας. Σας εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Αντιφώνηση του εκλεγέντος Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου, στην Πρόεδρο της Βουλής μετά την αναγγελία της εκλογής του. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εσάς, το Προεδρείο της Βουλής και μέσω ημών θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές των Δημοκρατικών Δυνάμεων του Κοινοβουλίου για την υψίστη τιμή. Μια τιμή που από αυτή τη στιγμή μετατρέπεται σε ένα μέγιστο χρέος. Και το χρέος αυτό οριοθετείται από τη μια πλευρά το καθήκον του πολίτη και από την άλλη από το ίδιο το Σύνταγμα. Είναι οι διατάξεις που καθορίζουν τον όρκο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι οι τέσσερις άξονες πάνω στους οποίους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να κινηθεί και δεσμεύομαι να κινηθώ. Πρώτον, η απαρέγκλητη τήρηση του Συντάγματος, χωρίς καμία έκπτωση και χωρίς κανενός είδους έλλειψη θάρρους. Δεύτερον, είναι η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της χώρας. Τρίτον, είναι η προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Και τέταρτον, είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό το δημόσιο συμφέρον σήμερα, σε αυτές τις συνθήκες, συγκεντρώνεται κατά βάση στην ανάγκη να υπερασπιστούμε τις θυσίες του λαού μας και να βγούμε το γρηγορότερο δυνατόν από αυτό τον εφιάλτη τον οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια. Έναν εφιάλτη ο οποίος έχει θίξει τις αξίες τις βασικές στις οποίες στηριζόμαστε ως έθνος και ως λαός και τις οποίες καθορίζει το Σύνταγμα και είναι η αξία του ανθρώπου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Σε αυτόν τον αγώνα τον οποίον δίνουμε ως λαός δεν είμαστε μόνοι μας. Τον δίνουμε με όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς γιατί τις ίδιες, οι ίδιες ακριβώς αγωνίες υπάρχουν παντού. Και αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος όχι μόνο για το λαό μας, είναι για την ίδια την Ευρώπη. Γιατί μέσω αυτού του αγώνα υπερασπιζόμαστε και την Ευρώπη, όπως τη φαντάστηκαν, την ίδρυσαν και την καλλιέργησαν οι δύο στα πρώτα χρόνια ιδρυτές της. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στις ρίζες, γιατί όταν στηρίζεσαι στις ρίζες σου, μπορείς να υπηρετήσεις το μέλλον με μεγαλύτερη σιγουριά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθώ. Θα είμαι πάντα στην υπηρεσία του Κοινοβουλίου και θα υπηρετήσω αυτό το οποίο το Κοινοβούλιο το ίδιο εκφράζοντας τον ελληνικό λαό μου επιβάλλει. Και να είστε βέβαιοι ότι όπως όλη τη διαδρομή της ζωής μου δεν έκανα εκπτώσεις, ούτε ταξίδεψα με σημαία ευκαιρίας, θα πράξω το ίδιο μέχρι την τελευταία ημέρα που θα βρίσκομαι σε αυτό το αξίωμα. Όπως είπα και πάλι, δεν είναι δικαίωμα, είναι χρέος. Σας ευχαριστώ πολύ.
Παρακαλείται σε αυτό το σημείο ο δεύτερος αντιπρόεδρος Βουλής, κύριος Ιωάννης Μπαλάφας, να συνοδεύσει στην αίθουσα του Κοινοβουλίου τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριον Ιερώνυμο, και τα συνοδεύοντα αυτών μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος. Περιμένουμε λοιπόν, Αλεξία, τώρα την άφιξη του...